Τον τίτλο του πρωταθλητή στον κριτικό όμιλο της Τρίτης Εθνικής πανηγυρίζει από σήμερα ο Ηρόδοτος. Οι Κιανόλευκοι επικράτησαν 1-0 του ΑΟΑΝ στο ντέρμπι κορυφής για την 14η αγωνιστική. Συγκίνηση και έκρηξη συναισθημάτων στο γήπεδο της Νέας Ελικαρνασσού, όπου όλοι πανηγύρισαν με την ψυχή τους. Ανάλογο το κλίμα και στους κεντρικούς δρόμους της Νέας Ελικαρνασσού, όπου οι φίλοι του Ηρόδοτου γιόρτασαν για την επίτευξη του μεγάλου στόχου. Στο αγωνιστικό μέρος, η αναμέτρηση είχε όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ντέρμπι. Οι φιλοξενούμενοι είχαν ευκαιρία στο 7ο λεπτό με τον Χρυσοφάκη, όμως ο Γεωργίου μπλόκαρε σταθερά. Ο Ηρόδοτος απάντησε και έφτασε μια ανάσα από τον γκολ στο 20ο λεπτό, όμως η κεφαλιά του Γκίνη σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Μπέγκο στην πιο κλασική στιγμή του πρώτου ημιχρόνου. Στην επανάληψη, ο Ηρόδοτος έφτασε πάλι κοντά στον γκολ στο 57ο λεπτό, όταν ο Δημήτρης Χιλιάρας πλάσαρε μέσα από την περιοχή, όμως ο Παπαδόπουλος απομάκρυνε πριν τη γραμμή. Στο 60ο λεπτό δεν έλειψε η ένταση ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων μετά το μαρκάρισμα του Παπαδόπουλου στον Αργκιλέση. Οι αψιμαχίες στον αγωνιστικό χώρο οδήγησαν σε αποβολή και για τις δύο ομάδες. Ο διαιτητής Τρίγκας, αφού συμβολεύτηκε και τον βοηθό του, έδειξε την δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Παπαδόπουλο για τον ΑΟΑΝ, ενώ συνέχεια αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Αλέκος Ζαφίρης από την πλευρά των γηπεδούχων. Στο 81ο λεπτό ήρθε το χρυσό γκολ του τίτλου. Ο Νίκος Λουμπάκης με κεφαλιά νίκησε τον Μπέγκο μετά από την εκτέλεση κόρνερ του Δημήτρη Κιλιάρα. Έξαλλοι πανηγυρισμοί φυσικά για τον σκόρερ και τους συμπαίκτες του. Ξανά εδώ η φάση. Το γκολ που έστειλε στους 7 ουρανούς τον Ηρόδοτο και το τελευταίο στήριγμα από τον διαιτητή Τρίγκα έδωσε το σύνθημα για έξαλλους πανηγυρισμούς στη Νέα Ελικαρνασσό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αξίζουν συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα. Παίξαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, δουλεμένη. Έχουν δύο χρόνια σχεδόν το ίδιο ρόστερ, έχουν σχεδόν δύο χρόνια τον ίδιο προπονητή και δεν το λέω για να το πω, όντως ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ένας άξιος αντίπαλος και εδώ κολλάει το ρητό ότι η αξία του ιτημένου δίνει δόξα στον νικητή. Από εκεί και πέρα, για τη δικιά μας την ομάδα, αυτό που κάναμε δεν ήταν εύκολο. Είμαι εδώ περίπου ένα μήνα. Και από την πρώτη μέρα είμαστε με τον πιστόλι στον κρόταφο, θα έλεγα, γιατί ξέραμε ότι για να πάρουμε το πρωτάθλημα έπρεπε να κάνουμε το απόλυτο. Το έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής, πήραμε το πρωτάθλημα και η πίεση αυτή στο να πετύχουμε το απόλυτο όχι απλά μας λύγησε και όσο και αν στραβώναν τα παιχνίδια, κάναμε ανατροπές, βγάζαμε ψυχή μες στο γήπεδο, βελτιωθήκαμε αρκετά από το πρώτο παιχνίδι μέχρι σήμερα.